Καλημερίζω τον κύριο Χριστίδη, λοιπόν, τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΝ, τον Άβαρχο, στη συγνότητα σήμερα του 1984. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη. Καλή σας μέρα. Είναι ένας βράχος με ένα φάρο που δεν έχει καμία σημασία, η Ζουράφα. Είναι ένας βράχος στρατηγικής σημασίας που μπορεί κάποιος να αντιληφθεί την αξία της ΑΟΣ. Και όταν λέω την αξία της ΑΟΣ, πως ένα σημείο, να σας το πω διαφορετικά, μπορεί να δώσει 200 τετραγωνικά μίλια εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, πως μπορεί να δώσει στους αλλιείς μας αυτή την έκταση για να ψαρεύουν, και πως μπορεί να αντιληφθεί το πολιτικό μας σύστημα ότι δεν είναι το ψάρεμα της τσιπούρας. Και ταυτοχρόνως πληροφορούμε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς, θα το γνωρίζετε καλύτερα, ότι έχει σχέση και με το FIR της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης η θέση εναέριος. Σωστό, έχει θέση, γιατί από εκεί περνάει ο αεροδιάδρομος, ένας βασικός αεροδιάδρομος. Έχει σχέση με το search and rescue, δηλαδή την έρευνα και διάσωση. Έχει σχέση με την κυριαρχία μας. Έχει σχέση ότι είναι έξω από τα στενά του Βοσφόρου των Δαρδανελίων, έχει σχέση με τη συνθήκη της Λοζάνης. Άρα δεν είναι απλώς μια βραχονισίδα, ένας βράχος με ένα φάρο επάνω που δίνει οικονομική ζωή. Αλλά η βασική αίσθηση έχει να κάνει, κατά την άποψή μου, εκτός από τα επιχειρησιακά που είναι απέναντι από την Αλεξανδρούπολη, είναι την αξία που μια μικρή βραχονισίδα, επειδή ακριβώς έχει το φάρο επάνω, είναι γεωστρατηγικής σημασίας και δίνει την αξία της ΑΟΣ. Θα μπορούσε να είναι φύσης αυτό το πράγμα, δηλαδή διατριβή. Κύριε Χριστίδη Ναύαρχε, θέλω να σας ρωτήσω, προφανώς το 12 δεν ξυπνήσατε ένα πρωί και είπατε θα πάω να κάνω μια επιχείρηση στη Λαδοξέρα, στη Ζουράφα, έτσι για τα μάτια του κόσμου να το δει ο αντίπαλος. Προφανώς υπήρχε επίγνωση του κομβικού ρόλου που παίζει. Ναι, το ναυτικό, αλλά νομίζω και η αεροπορία, αλλά ειδικά το ναυτικό, γνωρίζει την στρατηγική σημασία της Λαδόξερας, και θα έλεγα όχι μόνο της Λαδόξερας, δείτε όλο το ανατολικό τόξο των ακινητικών νησιών που φτάνουμε μέχρι τις νότιες σποράδες, δηλαδή το σύμπλεγμα του Καστελορίζου και ειδικά τη Στρογγύλη. Άρα το ναυτικό γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι σημαίνει η Ζουράφα. Και επειδή αναφέρεστε στο 12, χάρη του ναυτικού έχει φτιαχτεί έχει αναστηλωθεί, θα έλεγα, ο φάρος, χάρη στο προσωπικό του ναυτικού με τη συνδρομή των λιμενικών, και κοσμεί και η εικόνα του Αγίου Νικολάου που κοιτάει ανατολικά για να δείξει ποια είναι τα όρια τα ελληνικά. Το 12 λοιπόν, ναι. Για να συνεχίσω και να μπω στην ουσία, προφανώς γνωρίζαμε, γιατί τότε υπήρχαν πολλές δηλώσεις των Τούρκων, ιδιαίτερα με τον κύριο Νταβούτογλου, για το θέμα της Ζουράφας, και προφανώς γνωρίζαμε ότι οι Τούρκοι, άμα κάναμε οποιαδήποτε ενέργεια, ήταν έτοιμοι. Απλώς υπενθυμίζω ότι ο Στόλος που ανέλαβε σε συνεργασία με τον Υγό αυτή την ιστορία, είχε απέναντί του 5-6 πυραυλακά τους, 5-6 κανονιοφόρους μάλλον, 4-5 πυραυλακά τους και μία φρεγάτα κρυμμένη ανατολικά μέσα στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Προφανώς το γνωρίζαμε, ξέραμε το τι θα γίνει, και δυστυχώς ο τότε υπουργός ήταν άφαντος. Εδώ θέλω να κάνω μία διευκρίνηση, αν μου επιτρέψετε, κύριε Σαχίνη. Δεν ομιλώ για τον υπηρεσιακό υπουργό, τον κύριο Φράγκο Φραγκούλη, ο οποίος και αντιλαμβανόταν τι σημαίνει ΑΟΣ και χρηματοδότησε, όσο ήταν υπηρεσιακός υπουργός, την επιχείρηση αυτή. Μιλάω για τον επόμενο υπουργό. Ο οποίος ήταν, αν επιτρέπετε. Θα μου επιτρέψετε να μην πω ονόματα, διότι δεν έχει ουσία τα ονόματα. Ουσία έχουν οι πράξεις. Ο οποίος ήταν άφαντος. Παρόλα αυτά, η κίνηση έγινε, γιατί τότε είχατε συσσωρευμένες πληροφορίες ότι η Τουρκία ετοιμάζεται με την πολιτική της ηγεσία για πράξη πρόκλησης, αμφισβήτηση ευθέως κυριαρχίας. Σωστά. Σωστό. Αυτό ήταν επειδή υπήρξε η διαρροή. Και δυστυχώς η διαρροή έγινε εσωτερικά. Δηλαδή ο εχθρός είναι εσωτερικός και όχι εξωτερικός.
Θυμάμαι που το είχατε εκεί πει. Εκεί καταλάβαμε το τι θα αντιμετωπίζαμε. Στο 100%. Ξέραμε ότι θα το αντιμετωπίσουμε, αλλά εκεί αντιληφθήκαμε στο 100% πώς έπρεπε να το χειριστούμε. Το χειριστήκατε. Το επαναλαμβάνω, ο Υπουργός άφατος. Μάλιστα. Καλά κάνετε και το επαναλαμβάνετε για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Όμως, κοιτάξτε, εσείς το χειριστήκατε. Πήρατε την ευθύνη τότε, η ηγεσία, και το χειρίστηκε. Σήμερα, κύριε Χριστίδη, υπάρχει μια τουρκική νότα που λέει για ασκήσεις ακόμη και με βολές, δεν ξέρω αν θα τις κάνει εικονικά ή πραγματικά, S400, όπου εγκολπώνεται στην νότα με αυτή τη ζουράφα εντός στοιχείων κυριαρχίας της η Τουρκία. Νομίζαμε μέχρι χθες ότι υπάρχει απάντηση αντινόταμ, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει, υπάρχει απλά η έκφραση δυσαρέσκειας από ελληνικής πλευράς για αυτό το σχεδιασμό. Έχει αλλάξει κάτι και δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Σίγουρα έχει αλλάξει ο νόμος της κάθε της διοίκησης. Αυτά πλέον δεν είναι, δεν τα χειρίζεται, θα έλεγα, απευθείας στο ναυτικό με συνεργασία του ΓΕΘΑ, χειρίζονται από πάνω. Εκείνο όμως που μπορώ να πω, γιατί εκπλήσουμε που δεν υπάρχει αντινόταμ, εκείνο όμως που μπορώ να πω. Συγγνώμη, κύριε Ναύαρχε, συγγνώμη. Δεν το λέω εγώ. Εχθές υπήρξε επίσημο ερώτημα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Πασό Κίναλ, του κυρίου Κατρίνη. Εάν υπήρχε, θα το πω λαϊκά, θα την τρίβαν στη μούρη την αντινόταμ. Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Λέω απλώς εκπλήσουμε ότι δεν υπάρχει αντινόταμ. Αλλά ανεξάρτητα με αυτό, επειδή έχω διαβάσει το θέμα, θα σας έλεγα τι θα είναι καλό, εκτός από την δυσαρέσκεια που κάναμε, που θετικό είναι, δεν είναι αρνητικό. Όχι μόνο αντινόταμ, αλλά θα έβαζα και θα έκανα και την Apex, θα έβαζα εκεί μία κανονιοφόρο να περιπλέει και να υποστηρίζει την εθνική μας κυριαρχία. Δεν θα έκανα πρόκληση. Τα ελληνικά χωρικά ύδατα θα ήμουνα, θα είχα βάλει καράβι εκεί πέρα και ας λέει ο απέναντι ό,τι θέλει. Και θα το έκανα βέβαια και θέμα επάνω σε ανατοϊκές σκέψεις, αν έχουμε κάποια τώρα, και στις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Αυτό έχει ξαναγίνει, να υπενθυμίσω, πάλι το 12, κάπως έτσι το χειριστήκαμε, με ναύτεξ τότε, όχι νόταμ, δηλαδή όχι αεροπορικό, αλλά ναυτικό θέμα, στις Βρυξέλλες. Με τον Άγιο Ευστράτιο. Με τον Άγιο Ευστράτιο. Έχετε δίκιο. Που είναι ακόμη πιο σοβαρό, βέβαια. Έτσι. Ασφαλώς. Αλλά έτσι νομίζω ότι εξασφαλίζεις τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Όταν σιωπάς, δεν νομίζω ότι αυτό φέρνει θετικό αποτέλεσμα. Η εμπειρία μου, κύριε Σαχίνη, όποτε έχω διαπραγματευτεί για θέματα τα οποία είναι ελληνικότατα και τα οποία ο διαπραγματευτής, ο υποφαινόμενος στην ουσία, τα πιστεύει ακράδαντα, θα πληροφορώ ότι κερδίζει. Εκτός αν είναι εκτός πραγματικότητας. Να σας ρωτήσω, επειδή με ρωτάνε πολλοί ακροατές, η ιστορία της ζουράφας του 12, ποιο μήνα συνέβη? Εάν θυμάμαι καλά, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Μάλιστα. Το ρωτάω αυτό γιατί μάλλον καταλαβαίνω ότι ψάχνουν όλοι να βρουν ποιος ήταν υπουργός άμυνας. Ένα πρόσωπο το οποίο, κατά την άποψή μου, ήταν μια λανθασμένη επιλογή. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η ζουράφα λίγος πολύ, και θα το πω και θα το καταλάβετε, αλλά το ενδιαφέρον είναι η απάντησή σας, είναι σε σημασμένη περιοχή για τις ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή, ξέρουν το πώς αντιδρούν οι απέναντι και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Μήπως όμως η ζουράφα είναι, θα το πω ελληνικά, Ναύαρχε, ένα test drive της απέναντι πλευράς για άλλες περιοχές, νησίδες και βραχονησίδες? Μου γράφει εδώ, για παράδειγμα, ο φίλος μου από τα Δωδεκάνησα, από τη Ρόδο, που είναι πάντα ενημερωμένος, παρότι ασχολείται ο άνθρωπος αεραστεχνικά, είναι πάντα ενημερωμένος. Η Χίνα στη Ρόδο δεν έχει φάρο και μέσα στα σχέδια οι Τούρκοι την έχουν δική τους. Να μην πάω, λέει, και παρακάτω στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Πολύ, πολύ. Συμφωνώ με τον ακροατή σας, συμφωνώ με την ερώτησή σας. Απλώς η ζουράφα σαν test drive, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έχει πάει καλά υπέρ της ελληνικής πλευράς.
Άρα αυτό μπορούμε να το δούμε, να πάω και λίγο πιο ψηλά στην Παναγιά και αυτό που είπατε πιο κάτω στη Στρογγύλη. Όντως αυτά είναι τα νησάκια τα οποία κάνει η Τουρκία, προσπαθεί η Τουρκία στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδος να τα προσαρτήσει, να τα αμφισβητήσει. Γιατί το να τα προσαρτήσει είναι πάρα πολύ δύσκολο, κατά την άποψή μου, εφόσον πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την εθνική μας κυριαρχία. Απλώς είναι νησάκια που είναι κοντά στην Τουρκία και αυτό δυσκολεύει το δικό μας έργο. Και θέλει πολύ καλή προετοιμασία, πίστη και αν χρειαστεί και δυναμικές ενέργειες. Όχι πολεμικές πάντα. Άρα κύριε Χριστίδη, αν κάνει μία δοκιμή εκ νέου στη Ζουράφα να δει τα αντανακλαστικά μας και εμείς ενδεχομένως και για λόγους καλής γειτονίας και εν όψη του Δεκεμβρίου της διυπουργικής κοινής συνάντησης απαντάμε τον τρόπο που απαντάμε, τι εμποδίζει, ρωτώ τώρα σχηματικά, ή δεν θα έπρεπε να είναι μέσα στη σκέψη των επιτελών κυβερνητικών και στρατιωτικών ότι μία ωραία πρωία μπορεί να δοκιμάσει αυτή την κατάσταση και ιδίως τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα περιπλεγμένα, όχι μόνο Ουκρανία αλλά και Μέση Ανατολή, για παράδειγμα στο σύμπλεγμα του Καστελόριζου. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε δημιουργικοί και να μην κάνουμε πίσω. Δεν πιστεύω στην καλή γειτονία με τις υποχωρήσεις. Το ότι υποχωρούμε δεν σημαίνει ότι έχουμε καλή γειτονία. Ο καθένας έχει καλή γειτονία όταν υποχωρεί και παραχωρεί. Τι να υπενθυμίσω, αυτό που χαρίσαμε στην Αίγυπτο για την ΑΟΣ. Τι να υπενθυμίσω, αυτό που κάναμε με φίλια χώρα, φιλική θεωρητικά χώρα, με την Ελλάδα, με την Ιταλία. Σε τέτοιες περιπτώσεις προφανώς έχεις φιλική αντιμετώπιση. Αλλά αυτό δεν είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζεις τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι υποχωρείς. Είτε θέλουμε να το αντιληφθούμε, είτε κλείνουμε τα μάτια μας. Άρα για σας θεωρείτε ότι κάτι έχει αλλάξει στο πώς πολιτικά ως δόγμα αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση? Εγώ θεωρώ, κύριε Σαγιόν, και το έχω ξαναπεί, ότι αυτό που λέγεται περιμή πολέμου, δήθεν ότι δεν πρέπει να πάμε σε πολέμο γιατί είναι ένα ψευτοδίλημα, κάνουμε αυτές τις υποχωρήσεις. Άρα, ξεκινώντας από την ΑΟΣ και λέω για την Αίγυπτο, είμαι πεπισμένος ότι το πολιτικό μας σύστημα είτε αδιαφορεί είτε διακατέχεται από φόβο. Παρόλα αυτά, επειδή οι συνθήκες γίνονται πιο σύνθετες και το ξέρετε καλύτερα από εμένα, να, ο Μιχάλης επανήρθε από τη Ρόδο. Η Χίνα, λέει, είναι μέσα στην οριοθετημένη γαλάζια πατρίδα, όπως τη λένε οι Τούρκοι. Η Ζουράφα τουλάχιστον όχι ακόμη. Και δεν έχει ένα φάρο η Χίνα, έχει ένα ιστό που έχουν βάλει ψαράδες. Μήπως πρέπει να μπει ένας φάρος στη Χίνα? Μήπως πρέπει να ξαναδούμε, λέει, το σύμπλεγμα του Καστελορίζου? Μας βαρά σφυριά απέναντι και κάνουμε πως δεν τα ακούμε. Νησιώτης είμαι, λέει ο Μιχάλης. Κατανοώ τι λέει ο αγαπητός μας ο ακρατής, ο Μιχάλης. Αυτές όμως οι ενέργειες γίνονται συντονισμένα. Και γίνονται συντονισμένα με το Υπουργείο Εξωτερικών και με το Υπουργείο Άμυνας. Άρα χρειάζονται συντονισμένες ενέργειες και όπως έχουμε φτάσει στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας προσεκτικές, γιατί να υπενθυμίσω, αυτό έγινε και το 82 αν θυμάμαι καλά ή 83, χωρίς τη συνεργασία της στρατιοπολιτικής ηγεσίας και είχαμε τότε, αν θυμάστε καλά, διάφορα επεισόδια. Εγώ εκείνο που θέλω να πω, ξεκινώντας από την ερώτηση του ακροατή, ότι είναι επιτακτικό η στρατιοπολιτική συνεργασία να είναι αγαστή. Και η άποψή μου, η εμπειρία μου είναι ότι δεν ήταν, αλλά και η άποψή μου σήμερα που μιλάμε, δεν σημαίνει αγαστή συνεργασία επειδή αλληλοκαλυπτόμαστε στις υποκλοπές ή στα υποβρύχια ελικόπτερα του Στεφανοδικίου. Αγαστή συνεργασία σημαίνει ότι όντως συνεργάζεται άριστα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών και ο κλειστός πυρήνας διαχείρισης των κρίσεων.
Άρα λέτε συνεργασία και όχι κράταμε να σε κρατώ να ανεβαίνουμε το βουνό των συμφερόντων. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Λέει εδώ ο Νίκος, η άποψη του κυρίου Χριστίδη του Ναυάρχου τελικά είναι ποια? Πρέπει να γίνει συνάντηση και οι διαπραγματεύσεις σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας όπως έχουν προγραμματιστεί και το Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη, διότι ακούμε για τα ΜΟΕ, τα έχουμε συζητήσει τόσες φορές. Μήπως τώρα σημαίνει στην ουσία υποχωρήσεις εντός δικής μας κυριαρχίας στα ΜΟΕ, δηλαδή να μην πετάμε πέραν του 25ου, να μην πηγαίνουν τα σκάφη μας πέραν του 25ου. Εδώ υπήρξε λίγη καταγγελία του επανεκλεγέντα περιφερειάρχη στο βορειοανατολικό Αιγαίο ότι ο αρχηγός σας δεν ανήμερα της 28ης αντί να είναι στα νησιά ήταν στην Κρήτη. Ναι, για τα ΜΟΕ το έχουμε ξανασυζητήσει. Προσωπικά δεν είμαι φαν των ΜΟΕ διότι στηρίζονται στην ουσία στη συμφωνία της Μαδρίτης που επιβεβαιώθηκε με το Ενσίλκη που είναι εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Άρα δεν προσδίδουν κάτι τα ΜΟΕ. Αντιλαμβάνομαι αυτούς που λένε ότι θα πρέπει να έχουμε ανοιχτή την συνεργασία με τους απέναντι εξ Ανατολών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και επιτακτικό. Mm-hmm. Δηλαδή, σαν και καλά πρέπει να μιλάμε όταν αυτοί έχουν κάνει το κάσους μέγι ή όταν ζητάνε αυτά τα οποία ζητάνε. Ναύαρχε, πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή έχω εδώ βροχή ερωτηματών, θέλω να σας ρωτήσω, με βάση την εικόνα έτσι όπως αποτυπώνεται στο πεδίο αυτή τη στιγμή, ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία σας σε αυτό το bras de fer των δύο πλευρών? Η μεγαλύτερη ανησυχία που έχω είναι τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή μας, εννοώντας τώρα όχι μόνο με την Ουκρανία αλλά και με το Ισραήλ, μήπως αυτό γενικευτεί, και γνωρίζοντας το σκοτεινό ρόλο της Τουρκίας που έχει παίξει σε αυτό το επίπεδο, μήπως η Ελλάδα αθελά της εμπλακεί. Μάλιστα. Θέλω, εδώ βλέπω επιμένουν νησιώτες πολύ, λέει από τη Μυτιλήνη το μήνυμα, καλημέρα λέει στον Ναύαρχο, και έχουμε δοκιμάσει τις δυνατότητες του εμείς οι νησιώτες στην πράξη. Θέλουμε να τον ρωτήσουμε. Ο Περιφερειάρχης μας λέει ότι έχει ξεκινήσει από στρατιωτικοποίηση των νησιών με έμεσο αλλά σαφή τρόπο. Ο Ασδενάρχης ανήμερα της Εθνικής Επετείου αντί να είναι σε φυλάκια στο Βορειοανατολικό Αιγαίο τον στείλανε, δεν λέμε ότι ήρθε μόνος του, στην Κρήτη. Αυτά του λένε κάτι? Αυτά μου λένε ότι η μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος είναι λάθος. Διαβάζω και τις εφημερίδες και τις επιβεβαιώσεις παλαιών ανωτάτων αξιωματικών ή και δημάρχων, τελευταία του Περιφερειάρχη Βορειο Αιγαίου, για την μείωση αυτή, είναι μέγα λάθος και την στείνουν δήθεν στην συνθήκη της Λοζάνης, ενώ αυτό εμένα μου λέει ότι περισσότερο πάνε για μια υποχώρηση διαπραγμάτευσης παρά για την ουσία. Και δεν πιστεύω, κύριε Σαχίνη, αυτό που λένε για τον Βενιζέλο με τον Ατατούρκ, ότι αυτά που τα βρήκανε εκ των υστέρων, γιατί τα βρήκανε μετά από πόλεμο. Δεν τα βρήκανε σε περίοδο ειρήνης. Συνήθως αυτές οι συμφωνίες, οι καλές ή οι κακές, αναλόγως του αποτελέσματος του πολέμου, γίνονται μετά από πόλεμο. Άλλως, οι συμφωνίες που κάνει κάποιος, όπως είναι σήμερα και όπως διαφαίνεται ότι πάμε, είναι υποχωρήσεις. Είναι συμφωνίες υποχωρήσεων. Κύριε Ναύαρχε, αφού σας ευχαριστήσω, βρίσκω έξοχη την ερώτηση τελευταία αυτή θα σας κάνω του φίλου του Νίκου. Λέει, μήπως η πιο σωστή ερώτηση απέναντι στον Ναύαρχο θα ήταν αν τον ανησυχεί περισσότερο η Τουρκία του Ερντογάν ή το εδώ πολιτικό σύστημα? Ενοχλεί. Πολύ καλή ερώτηση. Με πολύ καλή. Θα το απαντήσω του Νίκος. Του Νίκου μας. Θα το απαντήσω του Νίκου μας. Γιατί ο οποίος προφανώς θα έχει ελληνική ψυχή ή θα πρέπει να την καλλιεργήσει, ότι ο Ερντογάν όντως είναι ένας πολύ δυνατός ηγέτης. Και χρειάζεται την αντίστοιχη αντιμετώπιση. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κοσμά Χριστίδη, Ναύαρχο εν αποστρατεία, επίτιμο αρχηγό ΓΕΝ. Καλή σας ημέρα, Ναύαρχε, να είστε καλά. Καλημέρα σας.